Έκτακτη φορά τουλάχιστον 33% στα υπερκέρδη εταιριών πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και δηληστηρίων προβλέπει. Κυρίε και κύριοι, το προσχέδιο τη Κομισιόν για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια στην ενέργεια. Πάμε στον χρυσόστομο Τσούφι. Καθώ, όπω διεμήνυσε χρυσόστομε ο Υπουργό Ενέργεια, ο Άδωνο Γεωργιάδη, μιλώντα στον Σκάι, η πρόταση αυτή θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Ούτω ή άλλω, ήδη την εφαρμόζουμε όσον αφορά το μηχανισμό για τι επιδοτήσει του ηλεκτρικού ρεύματο, Μάρκο στην πηγή μπαίνει ένα πλαφόν και τα υπερκέρδη χρησιμοποιούνται, αξιοποιούνται μάλλον για τις επιδοτήσεις του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο ε, 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 νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Άρα θα μπει και ένας τέτοιος φόρος στα κέρδη των δηληστηρίων και της βιομηχανίας του άνθρακα. Και τα χρήματα αυτά, όπως θα δούμε και στην σχετική κάρτα, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα έρθουν για να χρηματοδοτήσουν το μέτρο της οριζόντιας μείωσης 25 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς θα γίνει ακριβώς αυτή η οριζόντια μείωση θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα από τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος φυσικά στη φαρέτρα του έχει και άλλα μέτρα. Θα συνεχίσει η επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματο θα είναι οριζόντια, δεν θα μένει δηλαδή κανεί έξω, Μάρκο, αλλά θα είναι ανάλογα με την κατανάλωση. Όπω καταλαβαίνουμε, μεγαλύτερη κατανάλωση, μικρότερη επιδότηση. Ενώ θα υπάρχει και ένα μπόνους για όσα νοικοκυριά καταφέρουν να, εξοικονομήσουν, να κάνουν εξοικονόμηση 15% σε σχέση με πέρυσι. Θα συνεχιστεί και η επιδότηση του φυσικού αερίου, θα γίνεται και από τον κράτο και από του παρόχου σύμφωνα με τι πληροφορίε μα. Είναι δύσκολο πάντω, έτσι όπω έχουν τα πράγματα, να δοθεί μπόνου Εξοικονόμησης σε νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, γιατί είναι πάρα πολλέ πολυκατοικίε που παίρνουν, που, ω σύνολο που προμηθεύονται το φυσικό αέριο. Και φυσικά έχει ήδη εξαγγελθεί αυξημένο επίδομα θέρμανση, με περίπου μισό εκατομμύριο επιπλέον δικαιούχου και το κονδύλι φτάνει στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Ξεδίπλωσε χρυσό το με ολόκληρο το πλέγμα στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε ευχαριστούμε και πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Άδων Γεωργιάδη. Πώς ακριβώς. Χειριστήκαμε την αύξηση στο ρεύμα βάζοντας έκτακτο φόρο στα κέρδη των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έχοντας συγκεντρώσει μέχρι σήμερα περίπου 2 δισεκατομμύρια στην πηγή που έχουν επιστρέψει τους καταναλωτές ως επιδότη στο λογαριασμό, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο ασφαλώς θα υπάρξει τη λεπτομένη που αναβάλλονται σε ανακοινώσει ε, την ε, μέρα που πρέπει ο αρμόδιος υπουργός, θα υπάρξει παρέμβαση και για το θέμα των καυσίμων.